Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα ξεκινάμε. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμψη του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά. Σήμερα, δύο μέρες πριν τα γενέθλια του Ηρακλή για τα επίσημα 110, γιατί ως γνωστόν ο Ηρακλής ιδρύθηκε το 1898, αλλά το 1908 επίσημα είναι η ίδρυση, 29 Νοεμβρίου. Το ξέρατε ότι ο αγαπημένος μας παππούς από την Άωσα είναι πιο μεγάλος από τον Ηρακλή? Παππού μου, χρόνια πολλά, να είσαι γερός, φαντάζομαι ακούς. Έχει γεννηθεί 27 Νοεμβρίου. Δεν θα πω το υπόλοιπο. Θα το αφήσω έτσι να αιωρείτε. Το υπόλοιπο δεν θα το πω. Φήμες λένε ότι είναι πιο μεγάλος και από τον Ηρακλή. Αυτό που δεν λένε οι φήμες βέβαια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια, θα το πω 85 στον αριθμό, ο αγαπημένος μας παππούς από την Άωσα, ο κύριος Βαγγέλης Ιωσηφίδης, κάνει τα πάντα για να αποδείξει πόσο απλό και εύκολο και γλυκό και υπέροχο είναι να ακολουθείς πιστά μια ομάδα. Και στην προηγουμένη περίπτωση φυσικά ένα τεράστιο σύλλογο όπως είναι ο Ηράκλης. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα, τυχαίο, δεν τυχαίο, ο Μπαγάσας που γεννήθηκε δύο μέρες πριν τον Ηράκλη. Παππού μου, χρόνια σου πολλά, να είσαι γερός. Ήδη έχει πάει στην Κέρκυρα και στην Πάτρα, έτσι, τα χιλιόμετρα γράφουν και από ό,τι μαθαίνω ετοιμάζεται και για Σπάρτη κατεβασιά. Παλικάρι μεγάλο. Λοιπόν, στα θέματά μας έχουμε δύο συνεντεύξεις προγραμματισμένες, η μία για βόλεϊ εν ώψη του αυριανού αγώνα αυτής της γλυκιάς επιστροφής στην Ευρώπη και μία για μπάσκετ που χρωστάμε από χθες. Χθες λίγα πράγματα προλάβαμε να πούμε για το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο, γιατί είχαμε πάρα πολλά. Μέχρι στιγμής για το αγωνιστικό ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου έχουμε το ιατρικό δελτίο που αφορά τον Κούσα και τον Κλέιτον. Οι δύο ποδοσφαιριστές του Ηρακλή υποβλήθηκαν σήμερα σε μαγνητική προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των τραυματισμών που αντιμετωπίζουν. Ο Κούσας έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό. Δεν θα παίξει σίγουρα στο παιχνίδι της Κυριακής στις 3, μη τηλεοπτικό θυμίζουμε, με τον ΑΕΤ των Σπάτων. Από ό,τι φαίνεται από Δευτέρα και μετά θα επανέλθει στις προπονήσεις. Ο Κούσας που έχασε και το παιχνίδι με τη Σπάρτη το 3-0. Όσο για τον Βραζιλιάνο τον Κλέιτον, έχει μια διάταση στο νέσο πλάγιο. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σύντομα. Δεν ξέρω, τώρα είναι Τρίτη, το μάτς είναι την Κυριακή. Υπάρχουν μέρες, αλλά δεν ξέρω, γιατρός δεν είμαι, μην πω καμιά χαζομάρα, δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά, αν με το συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να προλάβει το μάτς της Αθήνας. Τρώτης επικοινωνίας είπαμε, δεν είπαμε, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, blueliberopapakiyahoo.gr, το mail της εκπομπής μας. Σε λίγο θα πάμε μια βόλτα στην Λισαβόνα, θα πάμε μια βόλτα στην Πορτογαλία, να μιλήσουμε με έναν οπαδό του Ηρακλή, φίλαθλο οπαδό του Ηρακλή που βρίσκεται μόνιμα πλέον στην συγκεκριμένη πόλη και είναι από τους τυχερούς, γιατί όταν αποφάσισε προφανώς να βρεθεί στη Λισαβόνα, που να φανταστεί ότι κάποια στιγμή θα δει τον Ηρακλή, ήρθε αυτή τη στιγμή σχετικά γρήγορα και θα δει αύριο το παιχνίδι, όπως και κάποιοι τρελοί στην κυριολεξία. Γιατί είναι μεγάλο ταξίδι, δεν είναι μικρή πτήση για την Λισαβόνα, για όσους το έχουν κάνει. Θα ταξιδέψουν και από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν τα παιδιά ίσως μ' ακούνε από το Βέλγιο, από την Ολλανδία, από το Λιχτεστάιν, από τη Γερμανία, που όλοι μαζί εκεί τα παλικάρια θέλουν να είχαν σκοπό να ταξιδέψουν. Μπορεί να τους δούμε αύριο. Και λέω θα τους δούμε αύριο, γιατί ευτυχώς το Λαόλα, έστω και σήμερα, γιατί μέχρι χθες μας είχε αγχώσει και δεν είχε βγάλει ανακοίνωση. Το Λαόλα είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα. Όσοι θυμούνται τα παιχνίδια του Champions League, μπαίναμε συχνά και τα παρακολουθήσαμε τα εκτός έδρας. Θα δείξει κανονικά τον Μπενφίκα Ηρακλής. Μέσω ίντερνετ, επαναλαμβάνω. Μην βάλετε καμιά ΕΡΤ και περιμένετε τζάμπα. 10.30 Ελλάδος, γιατί έχουμε 2 ώρες διαφορά με την Πορτογαλία. 8.30 στη Λισαβόνα. 10.30 εδώ, ώρα Champions League. Μια χαρά. Το παιχνίδι με την Μπενφίκα, μια ομάδα που έχει 6 ξένους, μια ομάδα που έκανε την Κυριακή την πρώτη σίτα στο πρωτάθλημα από την Φόντα Μπαστάρδο, έτσι λέγεται,
αυτή η ομάδα, που είναι τρίτη στην Πορτογαλία. Δεύτερη είναι η Sporting Λισαβόνας, πρώτη είναι η Μπενφίκα. Έκανε την πρώτη ήττα με 3-2 και από ανατροπή από 0-2 που κέρδισαν τις Μπενφίκα, έχασαν 3-2. Επαναλαμβάνω, αύριο 10.30 στο Λαόλα. Ευκολάκι είναι νομίζω για τον κόσμο που νιώθηκε λίγο από υπολογιστές να μπει μέσα να δει το παιχνίδι κανονικά, και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα κολλάει, θα είναι ok η εικόνα και θα μπορούμε να έχουμε live εικόνα, live ενημέρωση για το παιχνίδι. Η ομάδα που έφτασε με πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, είχαμε που είχαμε εδώ και ένα μήνα, γι' αυτό είπα νωρίτερα κάντε ένα αγιασμό, δεν ξέρω κάτι να κάνουν στο βολέι, αρκετούς τραυματισμούς, γιατί μην ξεχνάμε ότι στο αεροπλάνο μπήκαν με ενοχλήσεις και ο Κλίντι και ο Ντίνας και ο Προύσαλης. Πέρα από αυτό, σήμερα υπέστη πολύ μεγάλη ταλαιπωρία η αποστολή του Ηρακλή, που πέταξε 6.30 το πρωί αρχικά για την Αθήνα. Αυτό ήταν προγραμματισμένο, όπως και η πτήση της από την Αθήνα για τη Λισαβόνα επίσης προγραμματισμένη. Μόνο που είχε πυκνή ομίχλη και αναγκάστηκε το αεροπλάνο να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Φάρος στην Πορτογαλία. Εκεί παρέμεινε η αποστολή για 5 τουλάχιστον ώρες, μέχρι να βελτιωθεί ο καιρός, και συνεχεία πήγε στη Λισαβόνα. Είχαμε θέματα και σοβαρό είναι αυτό, έτσι, όταν είσαι στον αέρα και σου λένε ότι πρέπει να προσγειωθείς αναγκαστικά, να πας αλλού, να περιμένεις κάνα πεντάωρο, μετά να πας εκεί που πρέπει να πας. Και για όλα αυτά, για αθλητές, ψηλά κορμιά, ταλαιπωρία μεγάλη. Ελπίζουμε να, και με τη βοήθεια φυσικά του Στελάρα, του Ναυροζίδη, τεράστιος φυσιοθεραπευτής, να τους φτιάξει λίγο, να τους χαλαρώσει όσο μπορεί και στην προπόνηση που θα κάνουν σήμερα το απόγευμα, αλλά και ο καθένας ξεχωριστά, για να μπορούν να είναι όσο πιο φρέσκοι γίνεται, που σίγουρα αυτό είναι πολύ σοβαρό, έτσι, το ότι 5 ολόκληρες ώρες περίμεναν σε ένα αεροδρόμιο για να συνεχίσουν, για να φτάσουν στον προορισμό τους, με την αναγκαστική προσγείωση, με όλη αυτή την καθυστέρηση, με τις ώρες, το πρόγραμμα πήγε πίσω, το φαγητό, η προπόνηση κτλ. Είναι θέμα. Είναι θέμα, δυστυχώς άτυχη η αποστολή του Ηρακλή. Ελπίζουμε να μην αποδειχθεί σε κακό, μην βγει σε κακό στο αυριανό παιχνίδι, που όπως και να πάει το αυριανό μάτς, όποια εξέλιξη και να έχει, αν έχει νίκη δεν το συζητάμε, αλλά και στην χειρότερη περίπτωση που η ομάδα δεν τα καταφέρει, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει επαναληπτικός 7.30 το απόγευμα, την άλλη Πέμπτη, στην καυτή κατάμεστη, θέλω να πιστεύω, Μίκρα, του Αγίου Νικολάου, 6 Δεκεμβρίου, εκεί όπου ο Ηρακλής έχει μπροστά του και την πρόκληση που λέγεται χρυσό σετ, αν η κάθε ομάδα πάρει από μια νίκη, έτσι, εντός και εκτός έδρας αντίστοιχα. Επαναλαμβάνω, τρόπος επικοινωνίας, FM και το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526 και Blue Libero, παπάκι, Yahoo. Αναφερθήκαμε στα αγωνιστικά του ποδοσφαίρου για την προετοιμασία που ουσιαστικά σήμερα ξεκίνησε ενώπιση του αγώνα της Κυριακής με τον Αίτο Σπάτων. Είπαμε και το ρεπορτάζ για το βόλεϊ, για το Λαόλα που θα δείξει το μάτς, αλλά αρκετοί από εμάς που τώρα ακούν, μαζί και εγώ που τώρα ακούν την ώρα για μπλε, ζηλεύουμε και τους οπαδούς του Ηρακλή που θα ταξιδέψουν από Θεσσαλονίκη και από διάφορα μέρη της Ευρώπης για να βρεθούν στη Λισαβόνα αύριο, αλλά και τον φίλο τον Βασίλη που τον έχουμε τώρα στην γραμμή μας, που είναι ήδη στη Λισαβόνα γιατί μένει μόνιμα εκεί. Βασίλη, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα, Γιώργο. Σε ζηλεύουμε λίγο σε ζηλεύουμε. Κοίταξε, δεν είναι μόνο μία αναμέτρηση του Ηρακλή στην Ευρώπη, είναι και μετά από πόσα χρόνια. Είναι η επιστροφή, ναι. Είναι η επιστροφή, είναι και μάλιστα και η επιστροφή σε έναν... Στην διοργάνωση που δεν είχαμε συνηθίσει, εμείς πήγαμε στο Champions League συνήθως, έτσι. Αν εξαιρείς κανένα δύο φορές με Φακέλου Ρενγκόη και Δυναμό Μόσχας που είχε αποκλειστεί ο Ηρακλής από τους ομίλους και είχε κατέβει στο Σεφ Κάπ, είχε πάει. Αν τα θυμάμαι καλά, ναι. Αλλά ναι, δηλαδή είναι πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό και ούτε εγώ περίμενα ποτέ. Και μάλιστα όταν. το είπα πριν. Εδώ, ναι, και όταν ήθελα να μείνω εδώ πέρα και ήταν και το γήπεδο απέναντι, γιατί μένω απόσταση. Πάρκο Αυτόνομης Καθατζόγλου από το γήπεδο της Μπενφίκα. Ναι. Έλεγα, ήρθε να παίξει ο Πάφερ, να παίξει η ΑΕΚ, αυτή μάλλον να παίξει και η ΑΕΚ. Θα τα γράφει και ο Ηρακλής και να που έτσι μέσω Κύπρου ήρθε να παίξουμε με τη Λισαβόνα.
Ήδη έχεις αποκτήσει το εισιτήριο, έχω δει και σχετική φωτογραφία. Ναι, ξέρω εκεί. Το πρωί κανονικά. Ασχολούνται εκεί καθόλου οι της Μπενφίκα με το βόλεϊ, πηγαίνουνε, ξέρεις. Κοίταξε, η Μπενφίκα είναι μεγαλύτερο μάθημα στην Πορτογαλία και μεγαλύτερο σύλλογος, έτσι. Τώρα, δηλαδή, πέρα από την Πόρτο και τη Sporting, που είναι δύο μεγάλες. Η Μπενφίκα έχει τμήματα μπάσκετ, handball, βόλεϊ, φυσικά ποδόσφαιρο, που είναι και το πιο επιτυχημένο της τμήμα. Ασχολούνται να πω πιο πολύ, ας πούμε, με το βόλεϊ παρά με το μπάσκετ. Νομίζω με το μπάσκετ δεν έχω καμία σχέση. Δηλαδή σήμερα, ας πούμε, που έριχνα μια ματιά, ανακάλυψε ότι έχει γίνει ομάδα μπάσκετ. Δεν έχουν καμία ιδέα γενικά οι Πορτογάλοι από μπάσκετ, δεν έχουν καμία επιτυχία ουσιαστική. Με το βόλεϊ έχουν και μάλιστα έχουν και αυτή την ιδιαίτερη σχέση με τη Βραζιλία. Και φέρνουν πολλούς. Συνέχεια. Έχουν πολλούς, ναι. Ναι. Έχουν και πάρα πολλούς Βραζιλιάνους που μένουν εδώ πέρα στην Πορτογαλία και στη Λισαβόνα, ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα. Οπότε έχουν έτσι μια τροποτήνα καλύτερη σχέση με το βόλεϊ και με τα άλλα αθλήματα. Αύριο με τα πόδια δηλαδή θα πας στο γήπεδο. Τώρα άμα σου πω ότι σου μιλάω και βλέπω το κλειστό που θα πεις αρχής, αύριο θα είναι υπερβολή, αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Δηλαδή, δεν μου λες, έχεις δει, τώρα είναι εκεί, είναι 5 και 25 σωστά, στη Λισαβόνα. Ακριβώς, έχουμε 2 ώρες. Άρα λογικά, θα σε ρωτούσα αν είδες κανένα πούλμαν τίποτα με τους παίκτες του Ηρακλή, αλλά δεν νομίζω να έχουν πάει ακόμα. Και μάλιστα είναι το δρόμο πάνω που, ας πούμε, έχω πετύχει το πούλμαν της Μπάγκερ να περνάει μπροστά από εδώ. Το πούλμαν του Άγιαξ που έπεσε Champions League με την Μπενφίκα, δεν έτυχε. Δεν είναι κακή ιδέα να δεις και τη σημερινή προπόνηση, αλλά δεν μπορώ να ξέρω ώρες γιατί, όπως σου είπα και εκτός αέρα, η ομάδα ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Είχε 5 ώρες καθυστέρηση γιατί πήγε στο Φάρο αρχικά λόγω της ομίχλης. Και δεν ξέρω αν έχει αλλάξει το πρόγραμμα. Δηλαδή, σίγουρα θα κάνει προπόνηση σήμερα το απόγευμα, αλλά τώρα τι ώρα, ίσως. Ναι, τώρα το θέμα είναι θα πάμε στο ξενοδοχείο. Πρώτα θα έρθουν από εδώ, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω το εδώ πέρα το γήπεδο, δεν βλέπω το ξενοδοχείο. Αφού είσαι τόσο κοντά, θα δεις και την προπόνηση. Θα κάνω μια βόλτα ξανά. Ναι, δεν υπάρχει. Θα κάνω μια βόλτα ξανά, είναι αλήθεια. Τώρα ζηλεύουμε και αυτό. Βέβαια, η αλήθεια είναι, Βασίλη, ότι εσύ. Φαντάζομαι ζηλεύεις και όλους εμάς που μπορούμε κάθε Σάββατο ή Σάββατο παρασάββατο να πηγαίνουμε και να βλέπουμε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, ενώ εσύ είσαι μόνοι μας στην ξενιτιά. Ναι, σαφώς. Μακάρι να σας ζήλευα παραπάνω και να πήγαιναν καλά και τα τμήματα. Γιατί ναι, είναι και το τι βλέπουμε. Σωστά. Με μεταρρυθερώ σε όλα. Σωστά. Ναι, δηλαδή τέτοιο ξεκίνημα νομίζω ακόμα και σε χαμηλότερες κατηγορίες που βρίσκεται η ομάδα στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο δεν είχαμε. Δηλαδή. Κανείς δεν περίμενε. Εντάξει, το μπάσκετ έστρωσε. Το μπάσκετ πάει καλά πλέον. Μακάρι να στρώσει πάει και μακάρι να καταλάβουμε ότι είμαστε ομάδα Α1 και όχι Α2. Γιατί νομίζω ότι το συνηθίσαμε πάρα πολύ και είναι πολύ άσχημα αυτό. Ναι, είναι 8 χρόνια δυστυχώς. Είναι 8 χρόνια. Ναι. Μακάρι να πάρει σειρά και το μπάσκετ να πάει εκεί που πρέπει να είναι και να έχουμε αφορμές και εμείς που είμαστε έξω πια. Να ταξιδεύουμε για να δούμε τον Ηρακλή, γιατί τελικά αυτή... το πόλεμο αυτή είναι η χαρές, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς και είναι σπουδαίο το ότι μέσα σε 3 χρόνια από την επιστροφή του, μην ξεχνάμε ότι ήταν 2 χρόνια Α2, κάποιοι το έχουν ξεχάσει, ναι. Ήταν 2 χρόνια Α2 ο Ηρακλής, όχι για αγωνιστικούς λόγους βέβαια όπως και στο ποδόσφαιρο, αλλά στην 3η προς 4η χρονιά μετά την επιστροφή του είναι στην Ευρώπη. Και άσχετα αν είναι το Challenge Cup αυτό, είναι ένα σημαντικό βήμα. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Η αλήθεια είναι τώρα ότι ο Ηρακλής στο βόλεϊ έχει δημιουργήσει μια κληρονομιά και μια φανέλα που. Καλά, ναι, δεν το συζητάμε. Αναγκάζει να πρωταγωνιστεί. Δηλαδή, ακόμα και αν θυμηθούμε τον τελικό της Πράγας, όταν ξεκίναγε η χρονιά, δεν νομίζω ότι ήταν κανείς που πίστευε ότι θα πάμε ποτέ στον τελικό με το υλικό που είχαμε τότε. Είχαμε μια καλή ομάδα, αλλά όχι μια ομάδα που ήταν φαβορή για να κατακτήσει το. Με Κωσεϊσά ο Λίμπερο. Με Κωσεϊσά ο Λίμπερο. Καλά να είναι το παλικάρι, αλλά θυμάσαι τότε τι ακουγόταν έτσι. Που είχε γίνει αναγκαστικά Λίμπερο, που δεν ήταν η θέση του κτλ. Ένα παράδειγμα δίνω. Ένα παράδειγμα. Καλά, το Λίμπερο πάντα πονούσαν. Μην θυμηθούμε και την πυλά κλπ. Το θέμα είναι ότι η ομάδα έπρεπε να πάρει την ευκαιρία από τη στιγμή που δεν αγωνίστηκε η Φυσιά και να παίξει στην Ευρώπη. Σωστά. Είναι πάρα πολύ βαριά φαμιλιά και νομίζω ότι. Αύριο αυτό, άμα καταλάβουν οι παίκτες, και νομίζω ότι το ξέρουν πάρα πολύ καλά, ποια ομάδα θα προσωπούν μετά από τόσο καιρό στην Ευρώπη, φορώντας τη φανέλα της και παίξουν το βόλεϊ που ξέρουν, θα πάρουν το θετικό αποτέλεσμα που χρειάζεται για να πάει η πρόκριση στη Μίκρα. Αρκεί να είναι καλά, να είναι υγιείς, γιατί υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Δηλαδή και ο Προύσαλης και ο Ντίνας και ο Αρμενάκης και ο. Ποιος άλλος ξεχνάω, και ο Κλίντι, όλοι αυτοί παίξαν με πρόβλημα στην Κομωτινή. Παρ' όλα αυτά. Άκουσα και τη συνέντευξη του προπονητή. Ναι, που τα ανέφερε. Που έλεγε για τις ενέσεις και λοιπά.
Το ίδιο θα γίνει και αύριο, να ξέρεις. Το ίδιο θα γίνει. Ναι, δυστυχώς θα πρέπει τώρα και με την καθυστέρηση που είναι από το Φάρο να έρθουμε μέχρι εδώ. Μακάρι τα παιδιά, εμείς όσοι είμαστε, ακόμα και εγώ να είμαι δηλαδή, θα μπορούμε να στηρίξουμε. Δεν θα είσαι μόνος σου, αυτό είναι δεδομένο, Βασίλη. Δεν θα είσαι μόνος. Εντάξει, εγώ θα προσπαθήσω και όλα τα δεχόμενα, γιατί η Ηρακλή στη Λισαβόνα και στην Πορτογαλία έχει μια μοναξιά από μόνο του. Ναι. Αλλά θα σηκώσουμε τη σημαία όσο ψηλά μπορούμε και πάμε για την πρόκριση. Έτσι, εδώ, εγώ πιστεύω και από εδώ ακόμη, γιατί ξέρουμε ποια ομάδα υποστηρίζουμε και πόσο μάλλον στο βόλεϊ, έτσι. Και θα σας βλέπουν αύριο και εσύ και τα υπόλοιπα παιδιά, τους φιλάθλους του Ηρακλή που θα έρθουν, γιατί θα έρθουν και από Ελλάδα και από άλλα μέρη της Ευρώπης, όπως με έχουν ενημερώσει. Θα σας ακούμε, γιατί το έχει, επαναλαμβάνω, και το λαό, οπότε έστω ιντερνετικά θα μπορούμε να σας δούμε. Μια χαρά, πολύ ωραία. Το γήπεδο είναι μεγάλο, έχει το βόλεϊ. Πόσο χωράει? Όχι, νομίζω ότι από αυτό που μπόρεσα να δω λίγο σήμερα, θυμίζει λίγο μίκρα. Α, okay. Βέβαια, κανείς όταν περνάει το γήπεδο δεν βλέπει το γήπεδο το κλειστό της Μπενφίκα. Όλοι κοιτάνε το Νταλούς που είναι. Είναι μέσα δηλαδή, κάπου χωμένο μέσα είναι, μπορώ να καταλάβω. Δεν είναι χωμένο, όπως είναι το γήπεδο το Νταλούς που πήραμε και το Euro το 4. Ναι. Ακριβώς δίπλα έχουν εγκαταστάσει το εκπονικό κέντρο. Έχει ένα κατάστημα δοστής ηλεκτρονικής, ναι, αλυσίδας ηλεκτρονικών ειδών, να μην κάνουμε διαφήμιση. Ναι. Και είναι και το κλειστό που κάνει προπόνηση και παίζει τους αγώνες, το βόλεϊ και το μπάσκετ. Έχουν ένα πολύ ωραίο χώρο, εντάξει, όταν έρχεσαι και βλέπεις και το άγαλμα του Εουσέμπιο, καταλαβαίνεις. Ναι, βέβαια. Έχουν και το μουσείο της Μπενφίκα στον ίδιο χώρο. Βέβαια. Έχουν κάνει πολύ ωραίες εγκαταστάσεις. Καταλαβαίνεις ότι έχει και το μέγεθος του συλλόγου που είναι. Καλά, στο βόλεϊ δεν τους συγκρίνω, δηλαδή, όχι. Δεν τους βλέπω στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ δεν τους βλέπω. Στο ποδόσφαιρο. Δεν τους βλέπω φυσικά, γιατί. Αλλά εντάξει, στο ποδόσφαιρο έχουν μια κάποια. Στο ποδόσφαιρο ας πούνε ό,τι θέλουν. Αν και εκεί losers είναι, έχουν χάσει καμιά 800 τελικούς αυτοί. Αλλά εντάξει, στο βόλεϊ δεν τους βλέπω. Δεν τους βλέπω στο βόλεϊ. Έχω ένα μήνυμα, προφανώς είναι για σένα, Βασίλη. Εσύ θα μου το μεταφράσεις. Ο Ανδρέας από Τούμπα γράφει: πουλί, πάρε το διπλό για να τρελαθώ 1000 χρόνια Ηρακλής. Εντάξει, ο πρώτος εκπρόσωπος της Κιανόλευκης της Τούμπας, ο Ανδρέας. Άρα για σένα ήταν, εντάξει, για σένα ήταν. Ναι. Εντάξει, βέβαια, εδώ έχει και άλλο πουλί της Μπενφίκα, νομίζω θα τα καταφέρω. Θα πάρεις αύριο μια σφεντόνα εκεί, μια χαρά θα φύγει αυτό. Αν και είμαι κατά της βίας. Λοιπόν, Βασίλη, που να το απολαύσεις μαζί με όλους που θα έρθετε. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα δεις και την ομάδα απόψε. Θα κάνω μια προσπάθεια ακόμα, να ευχηθώ χρόνια πολλά στην ομάδα μας. Βεβαίως. Να είμαστε ενωμένοι, όσο μακριά και αν είμαστε, γιατί δεν έχουμε κανένα δίπλα μας, ούτε διαιτητές, ούτε ΕΠΟ, ούτε υπουργούς, ούτε τίποτα. Αν δεν είμαστε ενωμένοι, παρόλες τις δυσκολίες και μονιασμένοι σαν λαός, να βοηθάμε τις ομάδες μας όπου και αν είναι, δεν γίνεται τίποτα. Να ευχηθώ και εγώ το διπλό και να το απολαύσω αύριο. Να είσαι καλά. Γεια σου, Γιώργο. Να είσαι καλά, Βασίλη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, λοιπόν, στο φίλο τον Βασίλη. Από την Λισαβόνα, τον φίλαθλο του Ηρακλή που μένει μόνιμα εκεί και φυσικά έχει εξασφαλίσει ήδη μαγικό χαρτάκι για το αυριανό παιχνίδι, όπως και ο παδί του Ηρακλή που μπορεί τώρα που μιλάμε να είναι σε κάποιο αεροπλάνο, δεν ξέρω, ή αύριο το πρωί να πετάξουν. Πάντως δεν θα είναι μόνος το Βασίλη, θα είναι και άλλοι φίλαθλοι του Ηρακλή που θα βρεθούν εκεί και θα τους ακούμε, είναι σίγουρο ότι θα τους ακούμε, αύριο το βράδυ, 10:30 επαναλαμβάνω, στο Λαόλα, όσοι μπορούν, όσοι γνωρίζουν από διαδίκτυο, να μπουν ιντερνετικά, να το παρακολουθήσουν. Τσακάλια είστε αρκετοί, οπότε θα το βρείτε. Και να πάνε όλα καλά. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα που προέκυψε με την πτήση σήμερα και με την ταλαιπωρία 5 ώρες και βάλε να περιμένουν. Αλλά όπως είπε ο Βασίλης και συμφωνώ μαζί του, Ηρακλής στην Ευρώπη έχει πολύ βαριά φανέλα. Α, τη δει η Μπενφίκα και να τρομάξει αυτό το πουλί. Α, δει εκεί τον ημίθιο με το ρόπαλο, σου λέει πού πάω εγώ τώρα με τα φτερά εδώ. Άλλος έχει ρόπαλο. Δεν γίνεται, γίνεται, δεν γίνεται. Πάμε σε διάλειμμα, Βασίλη μου. Απαραίτητο διαφημιστικό. Και επανερχόμαστε σε λίγο. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και το mail μας blueliberopapakiyahoo.gr.
Ηρακλή.gr. Τις ευχές μας να δώσουμε στον προπονητή της ανδρικής ομάδος μπάσκετ του Ηρακλή, τον κύριο Κώστα Μέξα, και θα διαβάσω την ανακοίνωση που υπάρχει σήμερα, καθώς στην οικογένεια του Ηρακλή και στον προπονητή του Ηρακλή έχει έρθει ένα υγιέστατο αγοράκι. Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σε ένα χαρμόσυνο νέο για την οικογένεια του Ηρακλή. Ο προπονητής μας Κώστας Μέξας έγινε πριν από λίγες ώρες πατέρας ενός υγιέστατου αγοριού. Ευχόμαστε στον Κώστα και στη σύζυγό του Σταυρούλα να είναι γεροί, να του ζήσει σαν τα ψηλά βουνά και να το δουν όπως επιθυμούν. Η έλευση ενός παιδιού είναι πάντα δώρο Θεού, είναι σήμα ελπίδας, είναι χαρά. Έτσι την υποδεχόμαστε και εμείς. Αυτή είναι η ανακοίνωση από τον μπασκετικό Ηρακλή και εμείς μέσα από την σειρά μας, από τη δική μας πλευρά, από την ώρα για μπλε εδώ από το Λίμπερο 107,4, να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για την οικογένεια που αυξήθηκε σήμερα με το υγιέστατο αγοράκι του κυρίου Κώστα Μέξα, του προπονητή, και μακάρι μετά από το σημερινό πολύ όμορφο νέο να έχει σε λίγους μήνες και το άλλο ωραίο νέο, την επιστροφή του Ηρακλή στα μεγάλα σαλόνια, στην Α1 του μπάσκετ, για το οποίο μπάσκετ θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον νέο εκτελεστικό διευθυντή της και ανώλευκης ομάδος, τον κύριο Δημήτρη Καρβέλο, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, γεια σας. Είστε καλά? Καλά είμαι. Θέλω και εγώ να ευχηθώ στον να χαίρεται το παιδάκι του, ο coach, και ό,τι καλύτερο, καλό τυχόν να είναι. Να μας φέρει την άνοδο. Όλοι μαζί φέρνουμε. Όλοι μαζί, αλλά και ο μικρός πάνω απ' όλα. Ναι. Να το βάλουμε να παίξει, λίγο να μας βοηθήσει. Ναι. Σιγά σιγά. Θέλω να μοιραστώ με τον κόσμο, αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό, κάτι που σας είπα έτσι λίγο και εκτός αέρα. Πέρυσι παρακολουθούσα την προσπάθεια της Εθνικής Νέων στο Ηράκλειο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και βλέπω και ακούω από τον συνάδελφο και βλέπω τον αρχηγό τον Χαραλαμπόπουλο να δίνει το κύπελο σε εσάς. Ήταν μια στιγμή που, χωρίς να σας ξέρω, με συγκίνηση ιδιαίτερα και φαντάζομαι όλο τον κόσμο, και τώρα φτάνω σε σημείο να λέω ότι ο κύριος Καρβέλας είναι εκτελεστικός διευθυντής του Ηρακλή. Κάτι πολύ όμορφο τότε και όμορφο για την οικογένεια του Ηρακλή που σας έχουμε κοντά μας πλέον. Ναι, τότε ήταν κάτι ανεπανάληπτες στιγμές αυτές προσφέρει ο αθλητισμός, και νομίζω ότι με έχει σημαδέψει αυτό το πράγμα με την εθνική ομάδα. Νομίζω ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο όνειρο αυτό που και έγινε πραγματοποιήσιμο. Πήραμε μια πρώτη θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που είναι σημαντικό και για τα παιδιά και για όλους και για μένα, αλλά και η στιγμή αυτή έτσι όπως έγινε νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο για μένα προσωπικά, και με τίμησαν πάρα πολύ τα παιδιά και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Για το θέμα του Ηρακλή, και εγώ και θέλω είστε, να συγγνώμη, θα σας διακόψω, γιατί είστε ένα 38 παράδειγμα και τρανό παράδειγμα ανθρώπου μαχητή, και επειδή ο Ηρακλής από τότε που ιδρύθηκε, μιας και κύριε Καρβέλα φαντάζομαι το γνωρίζετε, την Πέμπτη κλείνει 110 χρόνια ζωής, έχει τα γενέθλιά του ο σύλλογος, δεν έχει πάψει να είναι μαχητής, οπότε νομίζω ταιριάζεται. Έτσι λέω και εγώ. Ναι. Για μένα, μέσα από την καρδιά μου, είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή που είμαι στην ομάδα του Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλής είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα και είναι μεγάλη μου τιμή. Δηλαδή, με το που δέχτηκα την πρόταση από τον πρόεδρο, αμέσως είπα ναι, γιατί και εγώ θέλω να συμβάλλω στην προσπάθεια που κάνει ο Ηρακλής, ένα τόσο μεγάλο σύλλογο, στην προσπάθεια που κάνει για να ανέβει εκεί που αξίζει να είναι ο Ηρακλής, στην Α1. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η Α1 χρειάζεται τον Ηρακλή και ο Ηρακλής χρειάζεται την Α1. Και λείπει καιρό, αυτό είναι το στενάχωρο. Λείπει καιρό. Νομίζω εντάξει, λείπει καιρό, αλλά εγώ θέλω και να ζήσουμε τις στιγμές αυτές, οι οποίες εγώ λίγες μέρες είμαι στην ομάδα του Ηρακλή. Ναι. Και έχει ένα κλίμα εκπληκτικό, αποτελείται από ανθρώπους, από αθλητές, από ανθρώπους που βρήκα δίπλα, πάνω απ' όλα είναι Ηρακλειδείς, πάνω απ' όλα αγαπάνε αυτό που κάνουν, αγαπάνε την ομάδα και είναι μια παρέα με την καλή έννοια της παρέας, δηλαδή μια οικογένεια. Ένα πράγμα αυτό που έχει δημιουργηθεί, που νομίζω ότι ποτέ δεν χάνει. Όταν υπάρχει μια οικογένεια δεν χάνει ποτέ. Και επειδή γνωρίζω και τον κόσμο του Ηρακλή,
Mm-hmm. Ότι στέκεται δίπλα και στα εύκολα και στα δύσκολα. Αυτό είναι σημαντικό. Τους είδατε και από κοντά, ήρθαν ακόμα και στο Μεσολόγγι ορισμένοι και βοήθησαν. Ναι, βέβαια, βέβαια. Σας είπα κάτι, ότι ο Ηράκλης είναι μεγάλη ομάδα. Το ξέρω. Εκτός και από τους φιλάθλους του Ηράκλη στη Θεσσαλονίκη, ο Ηράκλης έχει φιλάθλους και σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι ένα σωματείο το οποίο μόνο στη Θεσσαλονίκη έχει φιλάθλους ο Ηράκλης. Παντού και εγώ στην Αθήνα που βρίσκομαι. Βεβαίως. Ηρακλήδη συναντήσει παντού. Βεβαίως. Είναι και οργανωμένοι τα παιδιά στην Αθήνα. Έχουν το επίσημο το Anthas Club. Τι ναι, είδατε. Τυχαίνει να είμαι εγώ από το Εγάλεο, γιατί το ξέρω. Δεν θέλω να κρύβομαι, δεν το θέλω ξέρω. Να λέω. Ότι από μικρό παιδί μου είναι Ηρακλής. Εγώ θέλω να πω ότι εγώ είμαι από μια, και εγώ προέρχομαι από μια ομάδα, το Εγάλεο, που το Εγάλεο η ομάδα η οποία είναι δίπλα και τα πρώτα μηνύματα που πήρα και μου είπανε πήγαινε και καλή επιτυχία στα αδέλφια. Άρα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή από παντού πήρα τα μηνύματα τα θετικά. Δηλαδή οι άνθρωποι του Εγάλεο όλοι μου στέλνανε μηνύματα στα αδέλφια. Λέω εντάξει, όλα καλά και τέλεια. Και να υποθέσω ότι δεν δυσκολευτήκατε καθόλου να πείτε το ναι σε αυτή την συνεργασία, η οποία για τον κόσμο, κύριε Καρβέλα, που δεν γνωρίζει το TST, εκτελεστικός διευθυντής, ή ποιες είναι οι αρμοδιότητές σας, τι ακριβώς έχετε αναλάβει στην ομάδα? Να σου πω κάτι. Εγώ αυτή τη στιγμή, επειδή η ομάδα του Ηρακλή, θέλω να είμαι τα κέντρα αποφάσεων. Ναι. Θέλω να είμαι δίκαιος, παίρνονται πάρα πολλές φορές στην Αθήνα. Γιατί όπως και να γίνει εδώ στην Αθήνα, ΕΟΚ, ΣΑΚΕ, τα πάντα όλα είναι εδώ. Κάτω, ναι. Άρα ήθελε και ο πρόεδρος να επανδρώσει το σωματείο με έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι στην Αθήνα, να έχω σε επαφές μου με την Ελληνική Ομοσπονδία και οτιδήποτε μπορώ να βοηθήσω από την πλευρά αυτή. Αλλά και ένα άλλο κομμάτι, ότι μετά από 40 χρόνια και στον χώρο του μπάσκετ, ήθελε να έχει έναν άνθρωπο λίγο έμπειρο να βοηθήσει σε αυτό το ωραίο που έχουν δημιουργήσει. Κέντρα αποφάσεων, Παύλα, διαιτησία. Να βάλω ένα μικρό λιθαράκι σε αυτό που έχει δημιουργήσει η διοίκηση και προσωπικά ο πρόεδρος σε αυτή την ομάδα. Η διαιτησία συμπεριλαμβάνεται σε αυτό, τα κέντρα αποφάσεων. Να σου πω κάτι. Γιατί σε αρκετές φορές μας έχει αναγκάσει να ασχοληθούμε. Θέλω να είμαστε δίκαιοι. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα του Ηρακλή αυτή τη στιγμή δεν έχει ανάγκη κανένα διαιτητή για κανένα τύπο. Ότι η ομάδα του Ηρακλή αυτή τη στιγμή θέλει μια πολύ καλή διαιτησία, 50-50, ναι. Και νομίζω ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Γιατί λέω κάτι, ότι αυτή η οικογένεια που έχει δημιουργηθεί, η πάρα πολύ καλή παρέα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται κανένα. Χρειάζεται απλώς μια προστασία από την άποψη πια, ότι να μην μας αδικεί κανένας. Αυτό, γιατί αυτό. Και είναι το πράγμα. Δεν είναι ότι ήρθε ο Καρβέλας να μας αδικεί κανένας, μην λαθούμε, αλλά να μην αδικεί κανένας τη μεγάλη ομάδα που λέγεται Ηρακλής. Mm-hmm. Μια μεγάλη ομάδα που έχει αρχίσει και βρίσκει τον δρόμο της, πέρασε πολλά, πέρασε προβλήματα. Αγωνιστικά μιλώντας, τι είδατε που σας άρεσε ή δεν σας άρεσε στο Μεσολόγγι, γιατί ήταν το πρώτο σας παιχνίδι, έτσι, αν δεν κάνω λάθος? Ναι, το πρώτο παιχνίδι ήταν. Εγώ σας είπα κάτι, εγώ στέκομαι, γιατί σας λέω κάτι, επιτυχίες έχουμε, αλλά επιτυχίες παντού και σε εθνικά επίπεδα και τα πάντα. Αν δεν υπάρχει το κλίμα αυτό, ναι, το οποίο πρέπει να υπάρχει, νομίζω ότι μια επιτυχία μπορεί να έρθει τη μία εβδομάδα και την άλλη εβδομάδα να υπάρχει επιτυχία. Εγώ είδα σε αυτή την ομάδα ένα κλίμα εκπληκτικό, ειλικρινά σας λέω. Δηλαδή, εκπληκτικό. Και η επαφή παικτών, προπονητήου και διοίκηση, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Να μου πείτε μέσα μια μέρα, ναι, έχω την εμπειρία που μπορώ να καταλάβω πολύ γρήγορα, αν αυτό το κλίμα είναι κλίμα καλό ή κακό. Και νομίζω ότι είναι υπέροχο το κλίμα. Και μακάρι να συνεχιστεί αυτό. Μακάρι να συνεχιστεί. Θα καθυστερήσει βέβαια η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της ομάδος, καθώς έχει μεταφερθεί το μάτς με τον Ιωνικό, που είναι το σπουδαίο παιχνίδι, έτσι, για την... μέχρι στιγμής, όπως είναι η ομάδα στην Α2. Ναι, εμείς και εμείς και αυτό το πράγμα που είπαμε και με τον coach και με τα παιδιά που μιλάμε, γιατί τα περισσότερα παιδιά τα γνωρίζω και με γνωρίζουν τόσα χρόνια, λέμε αυτό, παιχνίδι με παιχνίδι. Από και πέρα το σημαντικό παιχνίδι δεν είναι Ιωνικό, το σημαντικό παιχνίδι είναι πρώτα η Καβάλα και μετά. Σωστά, Ιωνικός. Γιατί έτσι πως γίνεται Ιωνικός, η Καβάλα προηγείται. Ναι, έτσι πως έγινε. Δεν είναι. Ναι, και ένα άλλο πράγμα, ότι έχει πολύ δρόμο αυτό το πρωτάθλημα της Α2. Δεν είναι ένα απλό πρωτάθλημα. Είδατε και ο Ιωνικός Νικίας παράδειγμα, που λένε ότι είναι το
φαβορί. Το φαβορί δεν λέγεται στα λόγια. Έχασε στην Αγιά. Έτσι. Αυτό το πράγμα λέγεται μέσα στο γήπεδο. Και εγώ πιστεύω ότι όταν υπάρχει υγεία σε μια ομάδα, θα μου πείτε τόσες φορές θα χρησιμοποιηθεί, για μένα είναι σημαντικό και βασικό. Mm-hmm. Ότι η υγεία στην ομάδα και είναι ό,τι καλύτερο και παρέα η οποία υπάρχει. Και αυτό το πράγμα το είδα στον Ηρακλή και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ να πω ότι μέσα μου ότι έκανα την καλύτερη επιλογή που μπορούσα να κάνω. Χαίρομαι που το ακούω και χαίρομαι που πολύ πολύ γρήγορα εντοπίσατε αυτό το κλίμα, γιατί ακούμε πολλές πετυχημένες ομάδες να λένε σε ερώτηση το μυστικό της επιτυχίας και να λένε τη λέξη κλίμα. Και αυτό καλό είναι να υπάρχει. Μεταξύ άλλων, έτσι, πέρα από το αν παίκτης βάζει τρίποντα, δίποντα ή οτιδήποτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε γερός. Να είστε καλά. Και μακάρι η παρουσία σας στην ομάδα να συνδυάσει κι άλλη κούπα, γιατί έχω μπροστά μου και αυτή τη φωτογραφία την περίφημη που σηκώνατε το τρόπαιο με την Εθνική Νέων και μακάρι να έρθει και με τον Ηρακλή σε λίγους μήνες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να επισημάνω και θα το ξαναπώ πάλι ότι είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι στην ομάδα του Ηρακλή και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο και στη διοίκηση της ομάδας που μέσα στην καρδιά μου που με επιλέξανε και εγώ θα τους δικαιώσω. Αυτό το κομμάτι το οποίο έχω αναλάβει και αυτά που μπορώ να κάνω για την ομάδα του Ηρακλή θα δώσω την ψυχή μου για αυτή την ομάδα. Και εύχομαι πολύ γρήγορα αυτό που θέλουν οι φίλοι αθλητές, οι αθλητές και όλοι στον Ηρακλή, να ανέβει η ομάδα στην Α1. Σας λέω ότι θα ανέβει. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Από το στόμα σας, μακάρι. Καλά να είστε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε και εσείς καλά, κύριε Καρβέλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλά, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Δημήτρη Καρβέλα, τον νέο εκτελεστικό διευθυντή του μπασκετικού Ηρακλή. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που μιλά στα Ερτζιανά, εδώ στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4. Ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη εμπειρία, ένας άνθρωπος που έχει κατακτήσει πάρα πολλά με τις εθνικές. Πρόσφατο αυτό που ανέφερα, που ήταν όντως συγκινητική στιγμή, γιατί αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας που το έχει ξεπεράσει, γερός να είναι, μαχητής, γι' αυτό τον χαρακτήρισα έτσι νωρίτερα, και που όλη η ομάδα του έδωσε σε αυτόν μαζί με τον αρχηγό τότε της Εθνικής Νέων πέρυσι στο Ηράκλειο να σηκώσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων στο μπάσκετ. Με εμπειρία, με γνώσεις, αυτό που λέμε αναλαμβάνει όπως είπε και ο ίδιος το να εκπροσωπεί τον Ηρακλή στα κέντρα των αποφάσεων, μακάρι να βάλει και ο ίδιος ο κύριος Καρβέλας ένα λιθαράκι στον μπασκετικό Ηρακλή που έχει βρει τα πατήματά του, έχει βρει το ρυθμό του. Έχει ανακάμψει μετά από εκείνη την βαριά ήττα από το Μαρούσι, εκείνη την κατοστάρα, και έχει δίκιο να λέει ότι προηγείται η καβάλα πριν του Ιωνικού, γιατί έτσι όπως έγινε το πρόγραμμα, πρώτα ο Ηρακλής θα βρεθεί στην καβάλα και μετά θα πάει να παίξει θα έρθει ο Ιωνικός εδώ να παίξει με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Και μιας και το αναφέρω, να δούμε και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής, της 8ης, που βέβαια δεν περιλαμβάνει το Ηρακλής Ιωνικός, που το περιλαμβάνει, αλλά δεν θα γίνει το Ηρακλής Ιωνικός Δικαίας, γιατί και ο Ηρακλής έχει το ΣΟΚ, ο Ιωνικός έχει και αυτός παίχτης στις εθνικές. Διαγόρας Ευρώπη Πευκοχωρίου, Αμίντας Καστοριά, Εθνικός Απόλλων Πάτρας, Ψυχικό Μαρούσι, Καρδίτσα Ερμής Αγιάς, Ιπποκράτης Χαρίλαος Τρικούπης, Κόρυβος Καβάλα. Είναι τα παιχνίδια 1η Δεκεμβρίου. Συγγνώμη, ακόμα ένα είναι 12 του μηνός, το Ψυχικό Μαρούσι. Πέρα από το Ηρακλής Ιωνικός, Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου θα γίνει και το Ψυχικό Μαρούσι. Στην βαθμολογία όπου ο Ηρακλής και ο Ιωνικός έχουν 13, ο Ερμής Αγιάς 12, Καρδίτσα, Ψυχικό, Καστοριά, Ιπποκράτης, Διαγόρας και Κόρυβος, όλες αυτές οι ομάδες έχουν 11 βαθμούς, δηλαδή 4 νίκες και 3 ήττες. 10 βαθμούς έχει ο Αμίντας με την Ευρώπη Πευκοχωρίου. 9 έχει το Μαρούσι. Ο Μαρούσι είναι χαμηλά. Κέρδισε τον Ηρακλή, αλλά είναι χαμηλά. Και το Χαριλαίο Τρικούπι. Η Καβάλα, που είναι ο επόμενος αντίπαλος του Ηρακλή, αλλά όχι αυτήν την αγωνιστική, τη μεθεπόμενη, έχει 8 όπως ο Απόλλων Πάτρας και ο Εθνικός 7 ήττες, έχει 7 βαθμούς. Ο Ηρακλής που θα παίξει στην Καβάλα το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου. Στις 5 το απόγευμα έχει οριστεί αυτό το παιχνίδι.
Να επιστρέψω λίγο στο ποδόσφαιρο, να πούμε για τον Περόνε δύο θεματάκια. Το ένα είναι ότι αποφάσισε ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος να εκτίσει την ποινή του στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Πόντου, που θα γίνει Κυριακή 23 Δεκεμβρίου, ουσιαστικά παραμονές Χριστουγέννων. Ο Περόνε που αναδείχθηκε και MVP του αγώνα με τη Σπάρτη, αναμενόμενο θα πω εγώ, καθώς οι φίλοι του Ηρακλή τον ψήφισαν και τον ανέδειξαν ως τον πολυτιμότερο σε αυτό το match. Το γιατί το είπαμε και χθες και κατά τη διάρκεια του αγώνα, περιγράφοντας το για λογαριασμό του Λίμπερο 107,4. Για το μπάσκετ να συμπληρώσω για το δελτίο τύπου που έχω μπροστά μου για την πρώτη επιμορφωτική ημερίδα της Ακαδημίας Μπάσκετ. Στο περίπτερο 8 στο συνεδριακό κέντρο Νικόλαος Γερμανός. Στη μία το μεσημέρι. Πού είναι η ημερομηνία, ρε παιδιά? Το Σάββατο. Το Σάββατο, 1-4, στο συνεδριακό κέντρο, όπως είπαμε νωρίτερα, Νικόλαος Γερμανός. Στο περίπτερο 8, η πρώτη επιμορφωτική ημερίδα της Ακαδημίας Μπάσκετ του Ηρακλή. Στο λιμάνι, στην αποθήκη Γάμα. Σε καλέσω, θα έρθεις την Πέμπτη? Γάμα, πάντα Γάμα. Πάντα Γάμα. Τον Μπαλούμπα θα πάρω. Τον Μπαλούμπα θα πάρω μαζί μου. Μπαλούμπα, θα πάμε από τις 12 το μεσημέρι ως τις 9 το βράδυ, 9 ολόκληρες ώρες, 110 χρόνια Ηρακλής. Θα τα ηχογραφήσουμε όλα και θα τα κάνουμε μετά 40 λεπτά για να τα παίξουμε εδώ στην εκπομπή. Μπορείς 9 ώρες να τις κάνεις 40 λεπτά? Μπαλούμπας είσαι, ρε φίλε, μην μου λες το σκεφτώ. Μπαλούμπας είσαι. Λοιπόν, μεθαύριο. Αύριο με το καλό θα δούμε τον Αυτοκράτορα να επιστρέφει στην Ευρώπη. Κύριε Ντρούλινγκ, αύριο έχει Μπενφίκα Ηρακλής. Μπενφίκα Ηρακλής έχει αύριο. Ναι, ρε φίλε, τι... Μα αυτό το πουλί, το γνωστό. Αυτό το πουλί που κατεβαίνει εκεί στη Λισαβόνα που... Αύριο, 10:30, πάνω στην ώρα σας. Θα σας βάλω να κάνετε και μετάδοση. Ναι, ρε φίλε. Τι, επειδή είσαι εσύ τώρα εκεί κάτω, τώρα τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Η δική σου ομάδα περνάει μια κρίση. Μη γίνεσαι σαν τους άλλους. Μη γίνεσαι σαν τους άλλους. Που γελούσαν με το Βόλο και με τα... Α, μην κάνεις το ίδιο, σε παρακαλώ. Χρωστάω από χθες να πω για τις γυναίκες που δυστυχώς συνεχίζουν με ήττες. Έχουν 4 παιχνίδια, 4 ήττες στην Α1 γυναικών στο μπάσκετ μαζί με τον Sporting. Κατάφερε και κέρδισε ο Αθηναϊκός, που είχε και αυτός μόνο ήττες. Έκανε μία νίκη σε 5 παιχνίδια. Στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών, όπου ο Ηρακλής έχασε αυτή τη φορά δύσκολα σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια που τα είχαν με διαφορά, το πάλεψε στην Αθήνα απέναντι στην ΑΟΔΟ Δάφνη Αγίου Δημητρίου με 69-61 και πλέον 2 Δεκεμβρίου την Κυριακή υπάρχει μεγάλο μάτς για τα κορίτσια του Ηρακλή. Ηρακλής ΠΑΟΚ στο Ιβανόφιο στις 2 το μεσημέρι. Ο ΠΑΟΚ που σε 4 αγώνες έχει 2 νίκες, 2 ήττες και 6 βαθμούς. Ο Ηρακλής δεν έχει ακόμα νίκη. Αυτό το παιχνίδι, επαναλαμβάνω, την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι στο Ιβανόφιο. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Λοιπόν, στους μαρμίτες, στους κύριους Μαρμιτόπουλους θα δώσω. Πώς? Τερμίτες, γνωστό συγκρότημα. Να μπεις με τερμίτες. Αλλά μην βάλεις το πώς σε θέλω, να με κεριά εδώ, βάλε κάτι άλλο. Με τερμίτες να βγεις. Βγες με πέλωμα μποκιού, ξέρω εγώ, βάλε ό,τι θες. Βάλε το γαρίφαλε. Ακολουθεί το ράδιο Μαρμίτα με Ζάχο Ντρούλιν και Τάσο Τρέγια. Μέχρι τις 10 θα πάνε τα παιδιά. Ευχαριστούμε και τα Φορόλ, ευχαριστούμε και τα Τζάκια Βολκάνο. Στο Ρετζίκι Λεωφόρος Παπανικολάου 1, για εσάς που είστε κρυουλιάριδες, να σας ζεστάνουμε με Τζάκια Βολκάνο. Πρώτα ο Θεός, αύριο θα είμαστε εδώ 7 με 8. Αύριο, θυμίζω, 10:30 είναι το παιχνίδι του βόλεϊ στην Ευρώπη. Μπενφίκα Ηρακλής, ζωντανά διαδικτυακά από το Λαόλα. Θα το βάλω εδώ στο Ντρούλινγκ. Το ανοίξω το Λαόλα αύριο, τέτοια ώρα το ανοίξω, το έχεις εδώ ανοιχτό. 8-10 έχεις αύριο, Το βάλω στον Παπαδόπουλο με τον Μοσχοβίτη, που είναι γνωστή η βολεϊκή αυτή. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, καλό βράδυ.
Να είστε καλά.